Στο προηγούμενο live, από πρίγκιπας προήχθησε βασιλιάς. Προκειμένου να διατηρήσει ο Δημήτρης Παπατσάκωνας τον θρόνο του X-Factor, μάλλον το θρόνο του στο X-Factor, χρειάζεται ένα και μόνο πράγμα. Τη στήριξή σας. Αν σας εντυπωσιάσει η ερμηνεία του παίκτη του Χρήστου Μάστορα, μπείτε παρακαλώ στο application και κάντε αυτό που ορίζει το μέσα σας. Το τρίτο live πιστεύω πήγε πάρα πολύ καλά. Παρόλο που είχα ένα μικρό θεματάκι με το λαιμό μου, μπόρεσα και το κάλυψα. Και νομίζω είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όπως είπε και η κόρη του Γιώργου Θεοφάνους, σήμερα είσαι πρίγκιπας, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχεις όλα τα φόντα να γίνεις ο βασιλιάς του φετινού X-Factor. Σύμφωνα με τον μέντορά μου, ίσως ναι, έχω όλα τα φόντα για να γίνω ο βασιλιάς του X-Factor. Αλλά αυτό θα το δούμε συνέχεια. Ήταν από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει. Είσαι superstar, αγόρι. Λίγο θέλω να έχεις το μυαλό σου μέσα από το κεφάλι σου μόνο για να εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Κύριε Θεοφάνους, να είστε σίγουρος ότι μέσα στο show δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξω αυτό που είμαι και να καβαλήσω το καλάμι. Για κοίτα εδώ τι σου έχω, τι του έχω, για μετά. Where down we go. Where down we go. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Και νομίζω είναι πιο κοντά σε μένα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα που έχω πει μέχρι στιγμή στα live. Η δυσκολία είναι προφανώς μεγαλύτερη, αλλά για αυτό το λόγο προχωράμε στα live. Αυτά εδώ πέρα τα φαλτσέτα πρέπει λιγάκι να βρούμε, να γκρουβάρουν και να πατάνε και καλά και να γκρουβάρουν και σε κάποια έχει τραβήματα, σε κάποια είναι πιο κοφτά. Είναι δύσκολο τραγούδι, απ' την άποψη ότι δεν μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Έχει αρκετό γρέζι και αυτό για κάποιους τραγουδιστές μπορεί να είναι επίπονο. Εκεί που πας και κάνεις ad-libs λίγο προς το τέλος, που πατάς και την ψηλή νότα, εγώ θα ήθελα να κάνεις κι άλλα λίγο πιο πριν. Ξέρεις, να του κάνεις ένα build-up, ένα χτίσιμο, ώστε να φτάσεις στην ψηλή νότα. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που θα πω αυτό το κομμάτι, γιατί είναι 100% Παπατσάκωνας. Η δουλειά μου εδώ τελείωσε. Όχι ότι έκανα και τίποτα δηλαδή. Φεύγω.
Μπράβο, Δημήτρη μου, μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, αγόρι μου. Το αισθάνθηκες καλά? Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστήθηκες? Πάρα πολύ. Μιχάλη, εσύ το ευχαριστήθηκες? Βεβαίως. Opening του show, πολύ καλό, σωστό, θαυμάσιο, μπράβο. Μάλιστα. Λακωνικός. Μελίνα. Λακωνικότατος σου, Μιχάλη, σήμερα, ναι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ωραίο το opening, όντως. Εγώ ίσως να το ήθελα και λίγο, δεν ξέρω, θέλω να τον ακούσω και λίγο πιο ψηλά τον... ένα τόνο παραπάνω θα ήταν πολύ στριμό. Νομίζω θα μας στρίμωχνε λίγο. Ήσουν λίγο... Ναι. Αν είναι αυτή η περιοχή του. Αυτή είναι η περιοχή. Θα ήθελα όμως, εγώ νομίζω το έχει και λίγο παραπάνω. Έτσι αισθάνομαι, δηλαδή, από ό,τι έχω ακούσει τον Δημήτρη. Ήταν όμως ένα πολύ ωραίο, μια πολύ καλή αρχή. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ, μωρέ, επειδή το τραγούδι όλο είναι σε λίγο... χαμηλό τον οικότητα και ψηλώνει μόνο στο τέλος. Φυλάχτηκε το παιδί για να έχει εκεί πάνω μια... Κατάκα στο τέλος. Τώρα δεν τον υποστηρίζω. Ο μέντορας του πρέπει να τα λέει αυτά που λέω εγώ. Όχι, πες, αλλά... πες Γιώργο, πες μας. Αλλά επειδή όλο το τραγούδι πήγε όπως... Τέλειο ήτανε. Ήτανε καταπληκτικό. Απλά εγώ θα ήθελα να τον... Θα μου το πεις μετά σε άλλο τόνο, εντάξει. Γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί όχι. Πριν δε. Τέλεια, τέλεια. Εντάξει, ήσουν πραγματικά πάρα πολύ καλός. Χαίρομαι που ξεκίνησες το show. Όχι για να διαψεύσεις και τον Μιχάλη και εμένα που λέγαμε προχθές ότι ίσως ο πρώτος πάει προτινόμενος. Αλλά γιατί πρέπει να κοιμηθεί το παιδί, οπότε τώρα σε είδε, μπορεί να πάει η Αίδη. Εντάξει, γι' αυτό κυρίως. Να μην νοήσω. Τα παιδιά σου έχει δηλαδή στο νου σου, μάλιστα. Αφού μου στέλνει μηνύματα πολύ καλό, πάω για ύπνο μπαμπά. Τέλεια. Δεν την ενδιαφέρει κανένα άλλο. Τέλεια. Εντάξει, τέλεια. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Χρήστο. Δημήτρη, εγώ δεν θα σταθώ στα τεχνικά. Νομίζω ήσουν άρτιος, το τραγούδι είναι σε αυτόν τον τόνο. Εκεί σονάρει και ο τραγουδιστής που το τραγουδάει. Θέλω να σου πω ότι παρατηρώντας σε και ακούγοντάς σε, προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκεται το X-Factor σε σένα. Και αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι τελικά το X-Factor βρίσκεται στις αντιθέσεις. Δεν είσαι μονότονο άτομο, έχεις τεράστιες αντιθέσεις. Όταν τραγουδάς είσαι αρενοπός, έχεις μια βαριά φωνή, όταν μιλάς έχεις τόση συστολή και αυτό είναι τόσο γοητευτικό. Και τελικά... αυτό είναι που καταλαβαίνω εγώ. Το X-Factor κρύβεται στις μεγάλες αντιθέσεις τελικά. Και δεν έχει ακούσει ακόμη τι έχει τραγουδήσει στο Γιάννη Σπανό. Α, και θέλω πολύ να το ακούσω. Είναι και αυτό. Έχω μάθει όμως, έχω μάθει. Και αυτό είναι που εξητάρει και το κοινό σε σένα και που τους μαγνητίζει σε σένα, πιστεύω. Και είναι και το κόκκινο που φοράς, βέβαια. Ναι, νομίζω... Που ανοίγει την όρεξη. Έχει δέσει. Μια όρεξη την ανοίγει πάντως το κόκκινο, έχω να σου πω. Όχι μόνο για τους Σταύρους, τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.